Υπάρχει μια αλήθεια και ο κόσμο ίσω φοβάται μέσα από τι φοβίε που του έχουν δημιουργήσει. Φοβάται ότι ίσω έρθουμε σε ρήξη με μια χώρα. Όχι, αυτό δεν υπάρχει. Και οι αποζημιώσει από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο περιμένουν και είναι πληρωμένε στην BIS και το κίζονται τόσα χρόνια περιμένοντα να τι πάρει ο δικαιούχο. Ο δικαιούχο είναι η Ελλάδα και δεν έχει πάρει τίποτα. Βέβαια, αυτέ οι αποζημιώσει δεν είναι, αν το θέλετε, στην ακρίβειά του, διότι δεν είναι, όλος, δεν είναι όλη η ζημιά του πολέμου. Όπω οι ψυχέ, όπω οι σκοτωμένοι. Αυτό είναι ένα κομμάτι που θα αναθεωρήσουμε. Οριθή, όταν θα είμαστε εμεί στην Ευρώπη. Απ' την άλλη, υπάρχουν δάνεια πραγματικά όπω ο Χίτλερ έχει πάρει. Τρία δάνεια έχει πάρει, αν δεν κάνω λάθο. Έχει πάρει ένα ο Μουσολίνη, αλλά υπάρχουν και άλλε χώρε που τρέχουν, που έτρεξαν με χρήματα δικά μα. Αυτά όμω είναι όλα τοποθετημένα α, στα βιβλία του πλανήτη, αν το θέλετε, γιατί υπάρχουν τα Blue Book, τα Black Book και άλλα βιβλία που ο πλανήτης, ο πλα, ο, ο πλανήτης κρατάει ε, συγκεκριμένα λογιστικά βιβλία. Της. Άρα τα δάνεια αυτά πρέπει να επιστραφούν, είναι έντοκα όπως λέει ο παγκόσμιο νόμος και περιμένουν κάποιον να τα πάρει. Άρα δεν είναι θέμα χώρας, είναι θέμα πολιτικής βουλήσης των Ελλήνων. Τώρα εκτός και αν υπάρχουν κάποια άτομα τα οποία είναι τόσο επίλυδε που δεν θέλουν το όφελο τη Ελλάδο και δεν τα παίρνουν. Αυτή τη στιγμή περιμένουν χρήματα στην BIS αλλά και σε άλλε ε, τραπεζικού οργανισμού παγκόσμιου να εισπράξουμε τα χρήματα που είναι δικά μα. Το ότι δεν το κάνει κανένα πολιτικό θεωρώ ότι ξεπληρώνει επιταγέ που είναι στην εξουσία ή που κάθεται τόσα χρόνια στην εξουσία ή που ήταν στην εξουσία. Η διαδικασία όμω αυτή, η Ελλήνο Συνέλευση θα βάλει τέλο. Μπορούμε να τα πάρουμε. Είναι δικά μας, δεν ζητάμε τίποτα περισσότερο και λιγότερο από τα δικά μας. Όμω είναι καθαρή θέση τη στην Ευρώπη, που πρέπει η Αγίνο Συνέλευση να είναι στην Ευρώπη με μια δυνατή φωνή δίπλα στην BIS να εξετάσει και να εκτελέσει μια τέτοια σοβαρή διαδικασία που κανένα μέχρι τώρα δεν ακούμπησε, γιατί απλά δεν μπορούσε. Αν μπορούσε, θα το είχε κάνει. Εμεί εγγυόμαστε ότι μπορούμε να το κάνουμε.